Τι αλλαγέ στον χώρο τη τοπική αυτοδιοίκηση γνωστοποίησε αμέσω μετά το τέλο του Υπουργικού Συμβουλίου τη περασμένη Παρασκευή ο Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορύδη. Συγκεκριμένα, στην τοπική αυτοδιοίκηση πλέον επανέρχεται η πενταετή θητεία για του δημάρχου και περιφερειάρχε. Δημοτικέ και περιφερειακέ εκλογέ θα διεξαχθούν στι 13 και 20 Οκτωβρίου του 2023. Η επόμενη θητεία δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Ξεκινά την 1η Ιανουαρίου του 2024 και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου του 2029. Επίσης δόθηκαν λεπτομέρειες για το νέο εκλογικό σύστημα των ερετών στις κοινότητες αναλόγως του αν έχουν περισσότερους ή λιγότερους από 500 κατοίκους. Πρώτα απ' όλα έχουμε κατάργηση της ξεχωριστής κάλπης που χρησιμοποιήθηκε σε εκλογές του 2019 για την εκλογή των κοινοτικών συμβουλίων με το ονομασία των κοινοτήτων σε δημοτικέ κοινότητε, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αναφορά στην κατάσταση πριν από το 1997. Ποιε κοινότητε γίνονται πλέον δημοτικέ με το νέο νόμο στη ΣΑΜΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη απογραφή πληθυσμού κατοικιών του 2011, σε αφορά στο, στο Δήμο Ανατολική ΣΑΜΟ, η δημοτική κοινότητα Σεμίων παραμένει ω έχει. Η δημοτική κοινότητα Βαθέω παραμένει και εκείνη ω έχει. Η τοπική κοινότητα βουλιοτών με 510 κατοίκου γίνεται πλέον δημοτική κοινότητα. Η τοπική κοινότητα Κοκαρίου με πληθυσμό 1628 κατοίκων γίνεται και αυτή δημοτική κοινότητα. Δημοτική κοινότητα γίνεται και η τοπική κοινότητα Παλαιοκάστρου αφού έχει πληθυσμό πάνω από 500 κατοίκους. Παραμένουν ως δημοτικές κοινότητες η Δημοτική Κοινότητα Μητυλινιών, Παγόντα, Πυθαγορείου και η Δημοτική Κοινότητα Χώρα. Στο όριο για να γίνει η Δημοτική Κοινότητα βρίσκεται και η τοπική κοινότητα Πύργου, η οποία αυτή τη στιγμή και με βάση τον πληθυσμό που έχει καταγραφεί στην απογραφή του 2011 έχει 424 κατοίκους. Εάν ξεπεράσει τους 500 θα γίνει και αυτή η Δημοτική Κοινότητα. Στο Δήμο Δυτική Σάμου και με βάση πάντα την απογραφή πληθυσμού του 2011, η δημοτική κοινότητα Καρλοβάσου παραμένει ω έχει. Η τοπική κοινότητα Κοντακαιοίκων γίνεται πλέον και αυτή δημοτική κοινότητα. Η τοπική κοινότητα Λέκα αριθμεί 415 κατοίκου σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Εάν στην νέα απογραφή ξεπεράσει του 500 κατοίκου, θα γίνει και εκείνη η δημοτική κοινότητα. Σε ό,τι αφορά στην δημοτική περιφέρεια του Μαροδοκάμπου, η δημοτική κοινότητα Μαροδοκάμπου παραμένει έω έχει, ενώ με βάση την απογραφή του πληθυσμού του 2011, καμία κοινότητα από τι υπόλοιπε δεν είναι κοντά στο όριο των 500 κατοίκων προκειμένου να μεταβληθεί σε δημοτική κοινότητα. Σε δημοτικέ κοινότητε με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων, ο επιτυχών συνδυασμό λαμβάνει τα 3 πέμπτα του Συμβουλίου τη Δημοτική Κοινότητα ώστε να είναι ευθυγραμμισμένη η πλειοψηφία στο Δήμο με την πλειοψηφία στι μεγάλε δημοτικέ κοινότητε. Κάθε συνδυασμό υποχρεούται να έχει υποψήφιου σε όλε τι δημοτικέ κοινότητε με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων. Σε δημοτικέ κοινότητε με πληθυσμό και 500 κατοίκου, εκλέγεται ένα εκπρόσωπο τη δημοτική κοινότητα από ενιαία λίστα υποψηφίων εκτό συνδυασμών. Η λίστα αυτή θα βρίσκεται στο κάτω μέρο όλων των ψηφοδελτίων των συνδυασμών που συμμετέχουν στι δημοτικέ εκλογέ. Τέλο, θα έχουμε κατάργηση των Συμβουλίων Κοινότητα στι έδρε των Δήμων, καταργείται δηλαδή το Συμβούλιο Κοινότητα Βαθέω και Καρλοβάσου. Η υποβολή υποψηφιότητων θα γίνεται έω τις 30 Ιουνίου του 2023 σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή προκύψει μέχρι τι εκλογέ του 2023, θα υπάρξει ανάλογη τροποποίηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.